Βαθαίνει η κόντρα για την υγεία στην Κρήτη, με τους εργαζόμενους σήμερα στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο να στέλνουν μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουν να υπερασπίζονται τη δωρεάν δημόσια υγεία με στελεχωμένα νοσοκομεία, καταγγέλλοντας, όπως είπαν, ότι δέχθηκαν από τη διοίκηση του Παγνή έγγραφο με το οποίο η κινητοποίησή τους ορίζεται ως παράνομη. Έστειλε το απόγευμα χτες υπόμνημα στο σωματείο, θεωρώντας ότι η σημερινή μας πρωινή στάση εργασίας είναι παράνομη και καταχρηστική. Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν εκφοβιζόμαστε. Η πολιτική που θέλει να εξελίξει τον τομέα της υγείας όχι απλώς θα μείνει στα χαρτιά, θα τον διώξει η ελληνική κοινωνία. Στο χώρο των αντιδράσεων μαζικά οι υγειονομικοί του νησιού είπαν ότι δεν έλαβαν ούτε στο Ρέθυμνο αλλά ούτε και στη Σιτία ουσιαστικές απαντήσεις για τα προβλήματα και τις λύσεις τους από την Υφυπουργό, την ώρα που οι υγειονομικοί που επιχείρησαν να δουν στο Παγνή την κυρία Γκάγκα τελικά δεν τα κατάφεραν. Κάναμε μια προσπάθεια να τις συναντήσουμε και να τις εκθέσουμε τα προβλήματα. Δυστυχώς δεν μας δέχτηκε. Κατά συνέπεια ήρθαμε σήμερα να τις τα πούμε από κοντά με άλλο τρόπο. Βέβαια έφυγε. Ελπίζω το μήνυμα να το ακούσουν και να το πάρουν. Καμία ουσιαστική απάντηση για τα προβλήματα του νοσοκομείου δεν πήραμε από την κυρία Γκάγκα. Ήταν μια καθαρά προεκλογική περιοδία με υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Όχι, δεν πήραμε απαντήσεις ή δεν μας καλύψανε τουλάχιστον απαντήσεις. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι το νοσοκομείο της Σιτίας είναι παρόν και θα είναι. Ας αντισταθούμε, ας ξεσηκωθούμε, διότι αλλιώς χανόμαστε. Επιχειρώντας να δώσει εξηγήσεις για το κλίμα που επικράτησε χθες στο Παγνή, με την απαγόρευση να συναντήσουν οι εργαζόμενοι την υφυπουργό και την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και της κλούβας των ΜΑΤ, ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι εξυπηρετούν προεκλογικές σκοπιμότητες. Πρέπει να βλέπουμε τα βήματα τα οποία προχωράμε μπροστά και όχι επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές να εκφράζουμε απόψεις οι οποίες πραγματικά χρησιμοποιούνται για κομματικές και παραταξιακές θέσεις και κινήσεις. Οι υγειονομικοί και φορείς από όλο το νησί σήμερα συμμετείχαν στο συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους του Ηρακλείου, καταδικάζοντας την πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου, που μετατρέπει, όπως είπαν, σε πεδίο συμφερόντων ιδιωτικής πρωτοβουλίας τα νοσοκομεία. Αντιστεκόμαστε στην ιδιωτικοποίηση, στην εμπορευματοποίηση και στην υποβάθμιση του δημόσιου νοσοκομείου. Λέμε κάτω τα χέρια από το δικαίωμά μας στην υγεία και την παιδεία. Δεν δεχόμαστε η υγεία μας να γίνεται εμπόρευμα την ίδια στιγμή που οι μισθοί μας έχουν παραμείνει παγωμένοι, την ίδια στιγμή που η ακρίβεια μας τσακίζει. Υπάρχει θυμό για την κατάστασή της υγείας στην Κρήτη και στους εργαζόμενους και στην κοινωνία. Η διαμαρτυρία συνεχίστηκε έξω από την υγειονομική περιφέρεια, όπου οι συγκεντρωμένοι διευκρίνησαν ότι οι κινητοποιήσεις όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα κλιμακωθούν. Όμοι στο δρόμο δεν πέφτουν αλλιώς. Η ανατροπή ας ξεκινήσει από αυτή τη μέρα. Έξω από το Μουσείο του Ηρακλείου, στηρίζοντας τα αιτήματα των εργαζομένων που αντιδρούν στη μετατροπή 5 μουσείων, μεταξύ των οποίων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, σε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, βρέθηκαν υγειονομικοί και εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων. Δεν τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα η πολιτιστική κληρονομιά, δεν τους ενδιαφέρει η στήριξη των μουσείων, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ απλά να επιχειρηματικοποιήσουν, να ιδιωτικοποιήσουν τα μουσεία. Με μια φωνή όλοι μαζί αντιτάχθηκαν στην πολιτική, όπως είπαν, της εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφερόμενη και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κι ας μην ήταν εδώ αυτός ο πρωθυπουργός της χώρας για να δει πώς τον υποδέχτηκε ο Ηρακλειώτης λαός. Εχτες ζούσε σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε μια επίπλαστη πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι στο μουσείο διευκρίνησαν ότι την ώρα που προωθείται το νομοσχέδιο για την αποκοπή από το κράτος των 5 μουσείων με σκοπό το όφελος, τα μικρότερα μουσεία και ο πολιτισμός που κουβαλούν θα βουλιάξει στην παρακμή. Τα καλύτερα μουσεία, να το πω έτσι από άποψη πράξεων, πλέον θέλουν να τα αυτονομήσουν, να τα αποκόψουν από το κράτος και αυτό θα φέρει μαράζωση και στα μικρότερα μουσεία.